αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτόν η μνήμη. Διευχών των Αγίων Πατέρμων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Τον επιμνημόσυνο λόγο της ημέρας θα εκφωνήσει η Πρόεδρος του Συλλόγου Κυπρίων Ημαθίας ο Ευαγόρας, κυρία Ελένη Ψαρά. Σεβαστέ Πατέρα, αξιότιμοι παρευρισκόμενοι, κυρίες και κύριοι, πέρασαν κιόλας 47 χρόνια από εκείνο το τραγικό καλοκαίρι του 1974 που ο Ατήλας εισέβαλε στα εδάφη της Μεγαλονήσου. Οι κερκόπορτες όμως του πολέμου είχαν ήδη ανοίξει με το αποτυχημένο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου, δίνοντας την ευκαιρία στην Τουρκία να επιβάλλει τα διχοτομικά της σχέδια, καταλαμβάνοντας μέχρι και σήμερα το 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η τραγωδία ανίποτη. Χιλιάδες άνθρωποι εκδιώχθηκαν και εκτοπίστηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες, με την Τουρκία να εφαρμόζει πολιτικές εθνοκάθαρσης. Πραγματοποιήθηκαν βιασμοί, σφαγές αμάχων και παιδιών. Η Τουρκία είναι υπεύθυνη για την τύχη 788 Ελλαδιτών και Ελληνοκυπρίων που αγνοούνται μέχρι και σήμερα, ενώ στην προσπάθειά της να λιώσει το δημογραφικό χαρακτήρα του νησιού, μετέφερε χιλιάδες επίκους από την Ανατολία. Από τις 20.000 εγκλωβισμένους που παρέμειναν στα κατεχόμενα χωριά τους, σήμερα έχουν απομείνει μερικές εκατοντάδες που ζουν κάτω από συνθήκες εκφοβισμού και στερήσεων, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η βεβήλωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ο φόρος αίματος των θυμάτων βαρύς. Χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν. Μέσα σε αυτούς, Ελλαδίτες που ηρωικά υπερασπίστηκαν την ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σήμερα υποκλεινόμαστε στη μνήμη των αδελφών μας, που έπεσαν στην Κύπρο το 1974. Εκφράζουμε το σεβασμό και την πατριωτική ευγνωμοσύνη μας προς όλους τους υπερασπιστές της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κύπριους και Ελλαδίτες. Μετά από 47 χρόνια τουρκικής κατοχής, η Μεγαλόνησος παραμένει χωρισμένη στα δύο, ενώ οι προκλήσεις της Τουρκίας συνεχίζονται αμύωτες, με τις κυπριακές και ελληνικές κυβερνήσεις να αγωνίζονται προκειμένου να βρεθεί μια βιώσιμη λύση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους παρευρισκόμενους που με τη σημερινή τους παρουσία τιμούν τα θύματα της κυπριακής τραγωδίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, κύριος Καρανικόλας, να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτές, Δημοτικοί Σύμβουλοι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Όπως άκουσα και από την Πρόεδρο των Κυπρίων, 47 χρόνια μετά, 47 χρόνια από εκείνο το καλοκαίρι του 1974 και τις τραγικές στιγμές που έζησε η Μεγαλόνησος, τότε που εισέβαλε ο Ατήλας και οι Τούρκοι, βέβαια μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του Ιουλίου, η Τουρκία έβαλε μπροστά τα σχέδιά της που δεν ήταν άλλα από την διχοτόμηση του νησιού. Ακόμη και σήμερα, ένα μεγάλο μέρος του εδάφους της Κύπρου μας τελεί υποκατάληψη. Η τραγωδία όντως ανίποτη. Διωγμοί, εκτοπισμοί, σφαγμές, σφαγές που οδηγούσαν τελικά σε μια εθνοκάθαρση στο νησί. Ακόμα και σήμερα έχουμε αγνοωμένους, ενώ η μεταφορά επίκων από την Ανατολία, όπως ακούστηκε, είχε αυτό το σκοπό, την αλλίωση του πληθυσμού. Λίγοι παραμένουν στο υποκατάληψη τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, μόνο μερικές εκατοντάδες, σε συνθήκες όντως στέρησης των δικαιωμάτων τους. Ο φόρος του αίματος βαρύς. Χιλιάδες άνθρωποι χάθηκαν, σκοτώθηκαν και σήμερα υποκλεινόμαστε τη μνήμη των ηρώων μας που έπεσε στην Κύπρο το 1974.
Το πρόβλημα παραμένει άλυτο, με την Τουρκία να προχωρά με συνεχές προκλήσεις, εννοώντας οι κυβερνήσεις τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου να προσπαθούν να βρουν μια λύση με το ευρωπαϊκό κειμένο αλλά και τον ΟΗΕ. Με τη σημερινή μας παρουσία εδώ στέλνουμε ένα μήνυμα. Δεν ξεχνούμε ποτέ τη θυσία για την πατρίδα, δεν ξεχνούμε τους Κύπρους αδερφούς μας, δεν ξεχνώ. Σας ευχαριστώ. Κατάθεση Στεφάνου. Ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο Υφυπουργός Οικονομικών, κύριος Απόστολος Βεσιρόπουλος. Ως εκπρόσωπος της κοινωνικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής νομιμαρχίας κύριος Αναστάσιος Βαρτζόκας. Ως εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής Νομούνη Μαθίας, κ. Άγγελος Τόλτας. Να τους βλέπετε. Δεν είναι δεύτερο. Με καθώς. Για το Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, ο Δήμαρχος κύριος Χαρνικόλας Νικόλαος. Ως εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, ο διοικητής της Β' Μοίρας Καταδρομών, κ. Πέτρος Παρίσκος. Για την ελληνική αστυνομία, ο αναπληρωτής διοικητής αστυνόμος Β, κ. Ζαχαριάδης Σταύρος. Για την πυροσβεστική υπηρεσία Νάουσας, ο αντιποπυραγός κ. Αθανασιάδης Βασίλειος. Για την τοπική κοινότητα Νάουσας, ο πρόεδρος κ. Χατζηστυλίδης Κώστας. Για την Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανισμών Ελλάδος, η κυρία Ελένη Ψαρά.
για το Σύλλογο Κυπρίων Ιματίας η κυρία Σταυροπούλου Βαρβάρα. Ενός λεπτού σιγή. Gracias.